τις εξαιρετικές προοπτικές που συνοδεύουν την φετινή της παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League, επιβεβαίωσε η ομάδα K17 του Όφη, επικρατώντας το πρωί του Σαββάτου στο Ατσαλένιο με 3-0 του Απολλώνα Σμύρνης. Ο Όφη μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς και προηγήθηκε στο 15 με προβολή του Σωμαράκη, μετά από ωραία σέντρα του Βασιλάκη. Ο σκόρερ είχε καλή στιγμή και νωρίτερα στο 7ο λεπτό για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 19 ο Λέλεκας μετά από εκτέλεση κόρνερ επιχείρησε σέντρα σούτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 54, όταν μετά από κόρνερ του Καφούση ο Σμπόκος με κεφαλιά έστειλε αρχικά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και στη συνέχεια ο Σωμαράκης δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον τερματοφύλακα του Απολλώνα Σμύρνης. Στο 80, μετά από ωραία αντεπίθεση και πάσε του Γεωργαλή, ο Φωτιάδης πήρε την μπάλα, προχώρησε και αφού πλάσερε ιδανικά έκανε το 2-0. Ενώ στο 89 ο ίδιος παίκτης αξιοποίησε την συνεργασία του Μπερικάκη με τον Αποστολάκη και σημείωσε το 3-0. Στα τελευταία λεπτά ο Απόλλωνας Σμύρνης έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ριτσοτάκη. Για μας είναι παιχνίδια που τα χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση των παιδιών. Δεν κάνουμε δηλαδή απολογισμό να δούμε τι πετύχαμε σε αυτά τα παιδιά. Είναι σαν να είναι η προπόθεση μας για να γεμίζουμε πράγματα και μέρειες. Και νομίζω ότι τα παιδιά στα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια έχουν μάθει αρκετά πράγματα για να κατανοήσουν το παιχνίδι που θέλουν εμείς να παίζουν. Πάνε πολύ καλά. Είναι κάτι καινούριο για τα παιδιά. Έχουν βέβαια τα χαρακτηριστικά για να παίξουν αυτό το παιχνίδι που θέλουμε εμείς, να είναι δημιουργικοί, ελεύθεροι. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω και τα δύο παιχνίδια τους έχει βοηθήσει και το βγάζουν. Απλά θέλουμε ακόμα πολλά περισσότερα. Φέτος στον Όφη γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη από τα πρώτα παιχνίδια φαίνεται η δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις. Φέτος και στα τρία τμήματα, K15, 17, 19, αλλά και στα πιο μικρά, πιστεύω ο στόχος είναι η κατοχή της μπάλας. Δηλαδή, πριν από κάθε αγώνα, ο προπονητής μας λέει για 600 πάσεις για ποσοστό κατοχής 99%. Εντάξει, φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, προς το καλό. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλα τα παιδιά είμαστε χαρούμενα εδώ. Ευχόμαστε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ο στόχος μας φέτος είναι το Final Four για μας και από 17. Πιστεύουμε όλοι πως μπορούμε, γιατί το παιχνίδι μας είναι ωραίο και βγαίνουμε χαρούμενοι από αυτό.